Πάμε ξανά μια βόλτα μες στις παλιές τις γειτονιές. Πάμε ξανά μια βόλτα και φίλησέ με όπου θες. Βρέχει και λασπώνει, βρέχει και λιτρώνει, βρέχει κι όσο πάει δυναμώνει. Μουσκεμά στα πάθη, στάζουμε στα λάθη, έχει η ζωή μας να μας μάθει. Βρέχει και λασπώνει, βρέχει και λιτρώνει, του έρωτα το πάθος δυναμώνει. Βρέχει ερώτα τρέλα, κλείνει στην ομπρέλα, κοίτα με μη μου μιλήσεις έλα. Βρέχει έρωτα. Εγώ και η Έλενα παντρευόμαστε. Θα φέρεις αυτή την πριγκίπισσα στο χωριό, στη βάρκα με τα ψάρια. Καλά. Εγώ νομίζεις πως θα έρθω. What? Θα πρέπει να το κουβεντιάσω με την Αλεξάνδρα. Την Αλεξάνδρα που την γνώρισες αμέσως μετά από μένα και την παντρεύτηκες. Γιατί να καταστρέφαμε με γάμους και ανοησίες τις ωραίες μας στιγμές. Ο έρωτας είναι ανίκητος. Μια τόσο ωραία κοπέλα σαν εσένα, το ξέρει καλά αυτό. Εγώ ποτέ δεν είπα πως θα παντρευτώ την Αθούλα του Κίκου. Ηρεμήστε! Ήρεμα! Ηρεμήστε! Αυτός ο γάμος. Ναι! Δεν πρόκειται να γίνει! Ποτέ! Τι, Έλενα, τι λες! Γάμος τέλος! Έλενα! Ρέλενα! Πού είσαι, Ρέλενα! Ακούστε! Έτσι και χάσω την Έλενα εξαιτίας σας, πραγματικά δεν θα με ξαναδείτε μπροστά σας. Στη γη του πυρός θα πω να βρω δουλειά. Θα εξαφανιστώ! Και εσείς, κύριε Άρη, τι να σας πω εγώ τώρα, Καλύτερα να μην σας λέγαμε τίποτα. Δεν είστε καλύτερος κι εσείς. Σε τι με δίμο δεν είμαι καλύτερος. Δεν είστε καλύτερος. Καλά, έτσι έχασα ένα φίλο μου από τη σχολή σκηνοθεσίας. Έφαγε χιλόπιτα και δεν το άντεξε. Αν πάθει κάτι το παιδί μου. Τι είναι? Για να την ξεχάσει, ανέβασε Ευρυπίδη στην Μπουργκίνα Φάσο. Στην Μπουργκίνα Φάσο έγινε το μεγαλύτερο συνέδριο για την εταιρική χλωρίδα. Εσύ σε τι νομίζεις δηλαδή ότι είσαι καλύτερος? Και ξέρετε τι πολίτευμα έχει η Μπουργκίνα Φάσο? Προσωρινή δημοκρατία. Προσωρινή. Να στο, Αλεξάνδρο, μην το συνεχίσει, είναι παράλογο. Όλα τακτοποιήθηκαν. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Γεια σας. Γεια σας. Άμα θέλετε προσκλήσεις για την παράσταση, θα έχω αφήσει το όνοματά σας στο ταμείο. Εσύ την ήθελες αυτή για συμπεθερά? Περίεργοι άνθρωποι όμως. Ναι, και δεν είναι και καθόλου θεατρόφιλοι, φαντάζομαι. Λοιπόν, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν όλα υπέροχα. Γεια σας, γεια σας. Ο σκοπός επετεύχθη, ευτυχώς. Πάμε, έλα. Γεια σας, γεια σας. Γεια. Φιγένεια. Ναι. Φύγαμε. Άντε, πάμε, πάμε. Έλα, σας πάμε. Γεια σας. Γεια, γεια. Όλα καλά. Κοίτα. Ένας γάμος πιθανόν ματαιώθηκε. Μια κρεβατομουρμούρα σίγουρα ξεκίνησε. Ένας παλιός ερωτάς ξαναγεννήθηκε. Δεν ξέρω τι άλλο. Κρίμα. Γιατί θα έπρεπε να ξέρεις. Τι? Ότι θα συνεχίσουμε τη νύχτα μας, οι δυο μας. Εγώ κι εσύ. Όταν λέμε οι δυο μας, τι εννοούμε? Εδώ. Εδώ και όπου άλλου προκύψει. Κερνάω. Και δεν κερνάς. Την ψάχνει ο καημένος. Αλλά αυτή πουθενά, σιωπή. Καλύτερα που του κρύβεται, να μην την βρει ποτέ. Εσύ θα κάνεις τώρα, θα βγεις. Σε περιμένει ο πανέξυπνος, ο Πάρης. Εσύ τι θα κάνεις τώρα, θα βγεις. Σε περιμένει ο one night stand γραμματέα σου. Μα δεν μπορώ πια. Με έπρεξες με αυτό το IQ του Πάρη. Έλα ρε, Αλεξάνδρα. Με κατηγορείς για πράγματα που δεν καταλαβαίνεις, που δεν ξέρεις. Ναι. Άκου one night stand. One night stand, δεν το ξέρουμε εμείς το one night stand. Έλα, Πάρη, πού είσαι? Ναι, είμαι στο ξενοδοχείο. Έλα, σε περιμένω. Σαν μαμά που ψάχνει το γιόκα της. Έλα, πού είσαι, σε περιμένω, μην αργείς.
Έλα, δεν το λέω σε σένα. Ναι, να σου πω. Μια και το έφερε η κουβέντα. Εσύ που είσαι τώρα. Α, έξω είσαι. Mm. Ναι, μάλιστα. Για έλα γρήγορα από εδώ. Ναι, σε θέλω τώρα. Mm. Να φέρεις τα χαρτιά. Πρέπει να ετοιμάσω την ομιλία μου για το συνέδριο. Ναι. Άντε, μην αργείς. Μιλές να είναι μαζί αυτοί οι δύο. Τώρα, πολύ αστείο το, γελάσαμε. Δεν τους παίρνετε να φύγετε λίγο καλύτερα, μου χαλάνε τη ζωή. Δεν καταλαβαίνω, είναι τόσο ανοιχτό μυαλί, τόσο προοδευτική, τόσο προχωρημένη στη σκέψη. Για καλό αυτό δεν το λες. Α, όχι. Η Αλεξάνδρα είναι πάρα πολύ μπροστά στην εποχή της. Ναι, τόσο μπροστά που χαλάει τη δική μου τη ζωή. Λοιπόν, τα αποφάσισα, θα φύγω. Πού θα πας? Θα φύγω Αθήνα. Ας μείνει στην αρθρούλα του, πώς τον είπαμε? Την αρθρούλα του Κίκου. Παιδιά, είναι δυνατόν να είμαστε μαζί 4 χρόνια και να μην την έχω ακούσει ποτέ? Και να μαθαίνω για αυτή 10 μέρες πριν από το γάμο. Σε 10 μέρες παντρεύεστε. Παντρευόμασταν, δεν παντρευόμαστε. Γιατί δεν θα είμαι εδώ, θα έχω φύγει. Και εσύ, Βουλίτσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου στείλεις τα πράγματά μου. Δηλαδή, τα έχει και με τους δύο. Και με σένα και με τον Κίκο. Την αρθρούλα του Κίκου. Ναι, από ό,τι κατάλαβα, τα έχει και με τις δύο. Σιγά μου, ρε, ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος. Ξέρω εγώ έναν. Καλά, εγώ θα πάρω από τώρα. Από τώρα θα πάρω ταξί και θα πάω στο αεροδρόμιο. Τέτοια ώρα. Ναι, έχει 5,5 ώρα το πρωί πτήση. Και μία ώρα να με κοινωρίτερα 4,5. Και μία ώρα να πάω. Ναι, μία χαρά. Κάτσε να σου πει και αυτό στα δικά του. Μην το σκάς βραδιάτικα. Δεν το σκάω. Φεύγω. Πες στον μπαμπά μου ότι θα τον πάρω τηλέφωνο. Πες στη μαμά να τη τηλεφωνήσω. Φεύγω, γεια. Κάτσε καλέ, κάτσε καλέ. Δώσε μια ευκαιρία στον Χριστιανό να σου πει τι έγινε. Δεν θέλω ευκαιρίες, ούτε δικαιολογίες. Ούτε τα ψέματα που θα αρχίσω να ακούω. Τα συχαίνω με τα ψέματα, παιδιά. Τα έχω συγχαθεί με τους δικούς μου από μωρό παιδί. Φεύγω. Γεια σας. Πάει κι αυτός ο γάμος, κόλασε. Να σου πω. Εμείς τι θα κάνουμε? Για σένα δεν ξέρω. Εγώ θα πάω στην Αλεξάνδρα να δω πώς το πήρε. Και όπως και να το πήρα, θα την πάρω αγκαλιά και... Ναι, φεύγω. Θα λέμε. Τα λέμε. Άκουσε και τα λέμε, μια γυναίκα μόνη, μες τη νύχτα, έτοιμη για όλα. Να δεις που αδελφή είναι κι αυτός κατά βάθος. Τα λέμε. Όταν περπατήσουμε λίγο θα σου περάσει. Τι ήπιαμε, τίποτα δεν ήπιαμε. Ναι, σωστά. Το Βόσπορο και την Προποντίδα μαζί ήπιαμε, αλλά μην το κάνουμε θέμα τώρα. Σιγά μου, ρε καημένε, εγώ τα αντέχω. Ναι, ναι, πώς, το είδα, δεν το είδα. Ξέρεις, Μανώλη, νομίζω... Για πες. Νομίζω ότι... Νομίζεις ότι εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί. Νομίζω ότι ξαφνικά η ζωή είναι ωραία. Και το είπα εγώ, το είπα, πως ταξίδια προσφέρουν κοινωνικό έργο. Όταν το θέλεις πραγματικά, η ζωή μπορεί να είναι πολύ όμορφη. Φτάνει να το θέλεις αληθινά. Το θέλω. Κι εγώ το θέλω. Με τα υπόλοιπα παιδιά. Βράδια. Ψυχολόγος μου, μου είπε ότι πρέπει να κλείνω τα μάτια και να φαντάζομαι αυτό που θέλω. Να σου πω ότι φαντάζεσαι τώρα, εσένα και εμένα, αγκαλιά σε μια παραλία, καλοκαίρι. Έτσι, για να το κάνω και πιο hot. Φθινόπωρο σε ένα εξωτικό μέρος. Α, κοίτα, δεν τις μπορώ τις ταλαιπωρίες. Εγώ είμαι παιδί της πόλης και συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης. Δεν έχω πάει ποτέ. Ούτε εγώ έχω πάει ποτέ στο σπίτι σου. Θα με πας. Πού, σπίτι μου? Ο ψυχολόγος το λέει. Για άμεση δράση. Και περάσαν οι ζωές μου. Δεν βρεθήκαμε ποτέ μας. Και τη θέση σου. Έλα, Γιώτα. Εγώ είμαι. Να σου πω, μήπως ήρθα από εκεί η Ελένα. Όχι, απλώς. Τίποτα, μωρέ. Την έχασα και την ψάχνω. Κάτι παίχτηκε με τους γονείς μας και... Τίποτα, τίποτα. Έλα, άσε. Άσε. Έλα, καλό βράδυ. Μαριαλένα. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, ο Κωστής. Να σου πω, μήπως ήρθα από εκεί, Έλενα. Την έχασα και... Να σου πω, τίποτα, άσε. Έλα, έλα. Γεια σου. Έλα, Βασίλη,
Ρε φίλε, να σε ρωτήσω. Μήπως είδες καθόλου την Έλενα? Τίποτα, απλώς την έχασα και την ψάχνω. Ναι, ναι, ψάχνω την Έλενα, το έχει κλειστό. Μήπως σε πήρε? Όχι, δεν με πήρε. Προφανώς το έχει κλειστό γιατί θέλει να αποφύγει το παρολίγον σύζυγο και ευτυχώς πρώην αραβωνιαστικό. Ναι, ο παρολίγον ήρθε και με βρήκε, την ψάχνει κι αυτός. Θα το έχει κρυφτεί στις φίλες της. Ναι, τις πήρε όλες. Βρε, Αλεξάνδρα μου, μεγάλη κοπέλα είναι η Έλενά μας. Μπορεί να αποφασίσει μόνη της. Εξάλλου ήταν εκείνη που έφυγε από το τραπέζι. Που σημαίνει δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα απελπισίας. Ναι, έφυγε από το τραπέζι γιατί έμαθε πως το κέρατο έχει περάσει τα χωρικά ύδατα της Κύπρου και κατευθύνεται προς τις ακτές της Ατάλειας. Πω, από παραστατικότητα έλα, πήγαινε τώρα γιατί με περιμένουν. Πρέπει να ετοιμαστώ. Τι, θα ξαναβγείς τέτοια ώρα? Ναι, γιατί υπάρχει απαγορευτικό. Όχι, εγώ ψάχνω το παιδί, δεν με νοιάζει για σένα, τι με νοιάζει. Στο καλό και με την νίκη. Εδώ είσαι, αγάπη μου. Ορίστε, θα σε βοηθήσει το πανέξυπνο αγόρι να τη βρει. Εμένα, αν με χρειαστείτε τίποτα, θα είμαι στο κινητό. Άντε, γεια. Να τον χρειαστούμε, είπε. Γιατί να τον χρειαστούμε? Αχρίαστο να είναι. Μωρέ, ψάχνω την Έλενα και δεν την βρίσκω, αλλά εσύ μην σε απασχολεί καθόλου. Μην ασχολείσαι καθόλου. Να μην ασχοληθώ καθόλου. Όχι, να μην ασχοληθεί. Να σε ρωτήσω, υπάρχει κάτι ανοιχτό αυτή την ώρα? Για να βγούμε. Όχι, αλλά αυτό που πάει αν δεν υπάρχει κάτι ανοιχτό. Θες να ασχοληθώ με αυτό? Όχι, να μην ασχοληθείς καθόλου, είπαμε. Τελείωνε. Α, οκ, okay, γιατί σε έχω ικανή να με στείλεις να τη φέρω πίσω. Ποια να φέρεις πίσω? Την Έλενα. Από πού να τη φέρεις πίσω? Από το αεροδρόμιο. Φεύγει, λέει. Να τη φέρεις πίσω. Εγώ δεν κάνω πρεμιέρα χωρίς την κόρη μου. Πού πάει, ρε παιδί μου, πρέπει να είναι εδώ. Τελείωνε. Ωραία, τι θέλω κι ανοίγω το στόμα μου εγώ. Κι αν δεν θέλει να έρθει? Τι δεν θέλει, δεν μπορεί να φύγει έτσι από έναν έρωτα, ας πούμε. Πώς να στον πω, να στον πω άσχημο. Δεν γίνεται. Δεν φεύγω κι εγώ. Εσύ έχεις πρεμιέρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Κράνος. Βέβαια. Γεια. Κωστή, τι κάνεις εδώ? Σε σένα ερχόμουν, στο σπίτι σου. Έχεις συγκάτοικο? Ναι, συγκάτοικος. Μανώλης, Κωστής. Χάρηκα. Έχω κι εγώ συγκάτοικος. Τσακώθηκα με τον πατέρα μου και σκέφτηκα να έρθω στο σπίτι σου απόψε. Δεν βρίσκω και πουθενά την Έλενα και... Ναι, πάμε σπίτι. Γεια σου, Μανώλη. Τα ξαναλέμε. Ναι, θα τα πούμε. Γεια, χάρηκα. Κι εγώ. Πάμε. Καλά σαν τη φάση, Όχι, παιδί μου, τι λες. Απλά τσιμουδιάς ο πατέρας σου, όμως, Ντά, όπως είμαι εγώ τώρα, εντάξει, καλά. Ούτε εσύ, Δεν με είδες, δεν με ξέρεις, τίποτα. Έλα, μη στεναχωριές, όλα θα φτιάξουν. Έλα, πάμε σπίτι. Πίκρα, πίκρα, μεγάλη που δεν καταπίνεται. Να έρθω να καμαρώσω το γιο μου δικηγόρο και να πέσω πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Ηρέμησε. Ποιοι νομίζουν ότι είναι? Ηρέμησε. Και ο γιος σου που είναι? Ηρέμησε. Εσύ φταίς. Εσύ. Έπρεπε να με αφήσεις να τον παίρνω στις βάρκες, να τραβά δίχτυα, να σφίξουν οι κόλλοι. Ναι, εγώ φταίω. Να σου φτιάξω ένα χαμομήλι. Θέλω να μαζέψεις τα πράγματα, να τα μαζέψουμε και να φύγουμε. Κι αν ο γιος σου θέλει να τους κυνηγάει από πίσω, ας τρέχει. Να σου φέρω μια σόδα. Να φέρεις τη βαλίτσα. Άκου να σου πω, χάμπο. Εγώ δεν φεύγω να αφήσω το παιδί μου σε αυτά τα χάλια. Έχεις ιδέα τι είναι ο πόνος του έρωτα, Σιγά τον πόνο. Ξέρεις τι είναι να θέλεις κάποιον κι αυτός να σε παρατάει και να φεύγει μες τη νύχτα. Α, ναι, σωστά. Μας παράτησε και έφυγε η κοπέλια. Επαρεξηγήθηκε. Ναι, να ξέρεις να μαθαίνεις ότι εκτός από σένα είχε κι άλλες. Εννοώ κι άλλοι. Εγώ δεν είπα ότι είχε άλλοι. Είπα ότι καλύτερα να πάρει την Ανθούλη. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ένας ερωτευμένος άνθρωπος και παρατημένος. Αγκούρια, γιατί σιγά τι είναι, κοριτσάκι. Η καρδιά δεν έχει φίλο, Χάμπο, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για σένα. Α, άρχισες τώρα κι εσύ τις φιλοσοφίες. Αυτή η μπουργκίνα τέτοια μας κατέστρεψε. Τι μπορεί να πάθει δηλαδή? Να παντρευτεί από προξενιό και να ζήσει όλη του τη ζωή χωρίς έρωτα. Χωρίς εκείνη τη γλύκα που σε ανεβάζει στα σύννεφα. Ηφηγένεια, σε κόλλησε βλακία η πεθέρα. Άντε! Άντε παράτα με, Χάμπο. Εγώ δεν φεύγω από εδώ χωρίς το παιδί μου. Και να σου πω και κάτι, να την πάρει. Την αγαπάει, να την πάρει. Ηφηγένεια, μη μου ζαλίζεις τα νεύρα. Μάζεψε τα να φύγουμε. Αυτός ο γάμος δεν θα γίνει τέλος. Δεν πάω πουθενά. Αυτός ο γάμος θα γίνει. Ναι, κύριε Αντία, κοιμάται στο δωμάτιό του, είμαι σίγουρη.
Κοιμήθηκε νωρίς, όπως σας είπε, διότι ήταν κουρασμένος. Είναι και μεγάλος άνθρωπος, καταλαβαίνετε. Του είχα δώσει να διαβάσει τις σημειώσεις του για σήμερα και φαίνεται θα τον πήρε ο ύπνος. Αφού σας λέω, έχω στήσει καραούλη. Λοιπόν, σας κλείνω τώρα, γιατί πάω να το ξυπνήσω και θα αργήσουμε. Γεια σας. Βουλίτσα, τις σημειώσεις μου. Πού κοιμηθήκατε πάλι, κυρία Άρη? Αυτό έχει σχέση με το συνέδριο, βουλίτσα μου. Μισό λεπτό. Όχι, γυναίκα μου. Τώρα μόλις κατεβήκατε. Έλα, δύο μου. Τώρα μόλις κατεβήκατε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τι? Τώρα μόλις κατεβήκατε από το δωμάτιό σας. Δία μου, τώρα μόλις κατέβηκα από το δωμάτιό μου. Μόλις ξυπνήσατε. Μόλις ξύπνησα. Και κατέβηκατε κάτω για πρωινό. Κατέβηκα για πρωινό. Κοιμήθηκατε νωρίς. Κοιμήθηκα πάρα πολύ νωρίς. Ναι, είχα πάει και με κάτι φίλους συναδέλφους για περπάτημα, κάτι καρδιολόγους. Ναι, 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 Δία μου, έλα, σ' αφήνω, μη χάσω την τραπεζαρία. Ναι, ναι, κι εγώ πολύ. Γεια σου, μια. Βούρλο! Δεν πας πριν να κλείσει η τραπεζαρία. Βουλίτσα, να πάτε, βουλίτσα! Κύριε Άρη, κλείνε σε λίγο. Ναι, με συγχωρείτε. Συγγνώμη που διακόπτω. Κύριε Άρη, να σας ρωτήσω κάτι. Ορίστε, παιδί μου, ρω. Ψάχνω την Έλενα παντού. Ναι, άμα τη βρεις, πες να μου τηλεφωνήσεις και εμένα γιατί τη χρειάζομαι, έτσι. Ναι, όμως. Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Άρη, με. Εσύ πρέπει να είσαι ο Κωστής, ε. Συγγνώμη. Ναι, ο Κωστής είμαι, αυτοπροσώπος. Εσείς είστε. Και ψάχνεις για την Έλενα. Από χθες το βράδυ, είναι άφαντη, δεν ξέρω. Έφυγε. Έφυγε. Με το πρώτο αεροπλάνο για Αθήνα. Τι έφυγε, πώς έφυγε, γιατί. Αχ, εσείς οι άνδρες. Αχ, εσείς οι άνδρες. Αχ. Ωηλά, ομό. Να μου λαλεί, ρε, τούτσι. Έφυγε. Τι, Κωστή, αγόρι μου, πού ήσουν όλο το βράδυ? Όπου θέλω. Αχ, ηρέμησε, να σου κάνω καφέ. Όχι, θα πιω στο αεροδρόμιο. Ποιο αεροδρόμιο? Αυτό που έχει πτήσει για Αθήνα. Α, φεύγετε με την Έλενα, ε. Η Έλενα πάει. Έφυγε. Θα πάω να την βρω. Δεν τηλεφωνιέστε πρώτα? Ναι, έτσι όπως τα έκαμε, σιγά να μην μου το σηκώσει. Εγώ τι έκανα εγώ? Μόνο και μόνο που συμφωνείς με τον Χάμπο είναι σαν αυτές. Και τίποτα να μην κάνεις είναι σαν αυτές. Εγώ σπανίως συμφωνώ με τον πατέρα σου. Βαριέμαι να τσακώνομαι μαζί του. Από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Λοιπόν, μανά. Ναι, παιδί μου. Άκουσε με καλά. Ναι, γεια. Θέλω να του πεις να μην ανακατεύεται στη ζωή μου. Ναι, παιδί μου. Ούτε εσύ να ανακατεύεσαι. Κανείς να μην ανακατεύεται. Θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Την Έλενα την αγαπώ και θα ζήσω μαζί της.
Να σε απασχολήσω για λίγο. Ναι, βεβαίως, κάτσε. Α, θέλω να σου διαβάσω και κάτι. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Πάντα με ενδιαφέρει η γνώμη του κοινού. Αλεξάνδρα, εγώ ήρθα να μιλήσουμε για τα παιδιά μας. Α, όχι, 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 όχι. Όχι, εγώ δεν ανακατεύομαι με αυτά. Κανείς δεν πρέπει να ανακατεύεται στον έρωτα. Ξέρει αυτός τα δικά του κρυφά μονοπάτια. Ναι, ο γιος μου δεν πήγε κρυφά με καμία. Την αγαπάει την κόρη σου, δεν θα της έκανε κάτι τέτοιο. Ναι, εντάξει, και ο Άρης, ο μπαμπάς της κόρης μου. Μ' αγαπούσε, με λάτρευε. Μάλιστα, είχε πει και σε ένα φίλο μας γλύπτη να μου φτιάξει το άγαλμα. Α, ναι. Ναι, ναι, τόσο πολύ μ' αγαπούσε. Α. Αλλά με τις γυναίκες ήταν, ρε παιδί μου, πώς να το. Ασυγκράτητος. Δηλαδή, στο νοσοκομείο ερχόταν καινούρια τηλεφωνήτρια, ερχόταν καινούρια νοσοκόμα, μέα. Περνούσαν όλες οντισιόν στο κρεβάτι του. Μέχρι που γνώρισε την κυρά μας τη μαμή. Εκεί ένιωσα προδομένη. Σε πρόδωσε με τη Γεωργία Βασιλιάδου. Όχι, με την Τία από την Κωνσταντία. Δεν τον άφηνε σε χλωρό κλαρί. Και έλεγα, δεν πειράζει. Και αυτό θα περάσει. Δεν πέρασε όμως. Όχι, όχι. Να δεις ότι αυτή με κάτι τον κρατάει. Τώρα με την εφορία, με τις προμήθειες στο νοσοκομείο, με κάτι. Ωραίος έρωτας. Μπράβο, μπράβο. Mm. Όταν πήγε να μείνει μαζί της, ένιωσα. Μου ήρθε. Σου ήρθε μία τρέλα. Το καταλαβαίνω. Όχι. Μου ήρθε να βάλω βραζιλιάνικο ποπό, να φουσκώσω τα στήθη δύο νούμερα, να κόψω ζυγωματικά, να βγάλω χείλη, να κάνω μπότοξ ή αλουρονικά, τα πάντα. Αλλά ευτυχώς τη γλίτωσα με λίγες ενυδατώσεις ακόμα. Εμένα πάλι όταν με προδώσανε, σκέφτηκα να πάω στην άκρη ενός γκρεμού και να πέσω. Α. Μετά σκέφτηκα να ανέβω στη σικιά και να πέσω από εκεί. Από εκείνη τη σικιά που μετά η ζεσίκα. Αό, επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο. Εγώ σε αυτά τα πράγματα αποφασίζω να πάρω αντιβίωση. Τι αντιβίωση? Ένα μικρότερο άντρα. Ναι, που ξέρει σίγουρα ότι θα φύγει. Αν και ο δικός μου όσο πάει και κολλάει περισσότερο, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, για πες, σε τάιζε και εσένα ο δικός σου σίκα? Γιατί και ο Άρης εμένα με τάιζε σίκα στο στόμα. Ναι, ναι, με τάιζε σίκα. Πρώτα η ψυχή και μετά το χούι. Αλεξάνδρα μου, λέω για εκείνο το τελευταίο, την τελευταία φορά που τον είδα, εκείνο τον άσχετο, ήταν κάτω από εκείνη τη σικιά. Μπράβο. Θέλεις να σου πω τον τίτλο του καινούργιου μου θεατρικού? Έχει σχέση με την απιστία, με τον πόνο του έρωτα, με τις σικές. Άμεση. Λέγεται «Ο Ευνούχος». Για ζάρικο. Για ζάρικο. Ωραίος τίτλος. Να σου πω, Αλεξάνδρα. Ναι. Ήρθα να σου πω ότι ο γιος μου φεύγει για Αθήνα. Ποιος γιος? Ο Κωστής. Μόλις έμαθε ότι η Έλληνα ξημερώματα πήρε τα πράγματά της και έφυγε για Αθήνα, μαζεύει και αυτός τα πράγματά του και φεύγει. Τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει πολλά και διάφορα, αλλά αυτή τη στιγμή πω το ξέχασα. Έχω μια δουλίτσα. Σε πάει να πει η Αλεξάνδρα μου ότι την αγαπάει και δεν πρέπει να τους πάμε κόντρα. Όχι, κόντρα. Όχι, κόντρα καθόλου. Έχω αυτή τη δουλειά, αλλιώς θα καθόμουν. Γεια. Τώρα παράτησε εμένα για αυτή τη θεόμουρλη. Τι της βρήκε? Την τάιζε και σίκα. Σήκω, λέμε. Έλα, μαμά, άσε με. Σήκω, παιδί μου. Δεν θέλω να σηκωθώ. Θα μείνω όλη μέρα στο κρεβάτι. Α, ξέρεις που είναι ο Κωστής? Όχι και δεν με νοιάζει. Στην Αθήνα. Καλά κάνει. Τι? Γιατί? Πήγε να σε βρει, δεν είναι ρομαντικό? Ναι, είναι πολύ ρομαντικό. Μόνο που δεν θα με βρει, γιατί με έφερε άρωμα πίσω. Έστειλε στον πανέξυπνο πάρη να με φέρει πίσω. Γιατί δεν ήσουν χάλια. Με κορόιδεψες. Όχι, αγάπη μου, ήμουν χάλια, αφού ξέρεις ότι πάντα είμαι χάλια πριν τις πρεμιέρες. Άστο να πάει. Πάρ' τον τηλέφωνο και πες του ότι είσαι εδώ. Πες του ότι δεν είσαι σίγουρη για αυτή την περίφημη απιστία του. Μπορεί ο πατέρας του να έχει χαλήνω τη φαντασία. Και μου χρειάζεται ένα story developer. Δεν το παίρνω. Έχω μια δουλειά που πρέπει να κάνω μόνη μου. Να βοηθήσεις τη μανουλά. Θα πάω να βρω την Ανθούλα. Θα την ρωτήσω στα ίσα. Να δω τι θα μου πει. Α, μπράβο, αγάπη μου. Αυτό να κάνεις. Εκ των όσου. Γιατί είσαι πάρα πολύ μικρή να αρχίσεις τα μπότοξ. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι εδώ ο Μανώλης. Ποιος από τους δύο? Έχουμε δύο Μανώλης. Σωστά, ποιος από τους δύο. Προφανώς δεν είναι κανείς από τους δύο εδώ, οπότε... Γεια. Ο Θεσσαλονικιός ή ο Κύπριος? Ο Θεσσαλονικιός.
Δεν έχει βάρδια τώρα. Θα έρθει αργότερα. Ποια να του πω ότι πέρασε. Δεν πειράζει, θα ξαναπεράσω. Ευχαριστώ. Άρε Μανώλη. Άρε Μανώλη, τι χτυπάς. Ανδρέα μου, πρέπει να βγουν οι βάρκες άμεσα από το νερό να περαστούν μωράδια, γιατί θα καταντήσουν υποβρύχια. Να μιλήσουμε μετά. Έλα, ναι, ναι. Πού? Α. Καλημέρα. Καλημέρα. Λέτε. Ήρθα να ρωτήσω δύο πράγματα και φεύγω. Μα, αν μπορώ να σας εξυπηρετήσω, ευχαριστώ. Πράγμα που δεν το πολύ βλέπω. Υπάρχει λόγος που με αντιπαθείτε τόσο? Εγώ, κόρη μου, σε αντιπαθώ. Ο αντιθέτως. Αν σε έβλεπα στον δρόμο να περπατάς, θα έλεγα «Ω, τι συμπαθητική κοπέλα». Ενώ δίπλα στο γιο σας. Όχι, δεν είναι που δεν σας συμπαθώ, είναι πώς να σου το πω, όλο αυτό το γύρο σου. Η μαμά και ο μπαμπάς. Όταν ταξίδια στο Λονδίνο, στο Παρίσι, ο γύρος του κόσμου, ένας άντρας. Αν δεν έχει μπούσουλα στη ζωή του, κόρη μου, χάνεται. Δηλαδή, αν ο Κωστής μπει σε ένα γραφείο, σε μια μικρή πόλη στα 25, και βγει συνταξιούχος, δεν θα χαθεί. Ωραίος μπούσουλας. Είδες, τα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς εδώ είμαστε πιο νοικοκύριδες. Κάνουμε σχέδια για τα παιδιά μας. Στα σχέδια μέσα είναι και η Ανθούλα. Αν δεν άρεσε και στον Κωστή μου η Ανθούλα, εγώ δεν θα έλεγα κάτι. Πότε του άρεσε, στα 5? Στα 6, στα 7 και μετά. Εγώ δεν την ξέρω, δεν έχω ακούσει το όνομά της. Πού να την ξέρεις? Ήρθες ποτέ στο χωριό μας? Ξέρεις, το σπίτι της Ανθούλας είναι κολλητά με το δικό μας. Δεν ήρθες όμως. Γιατί δεν ήρθες? Και όταν ερχόταν να σας δει, έβλεπε και την Ανθούλα. Μάλιστα. Δεν σας πιστεύω. Τώρα με λες και ψεύτη. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ όμως, γιατί δεν ήρθες ποτέ στο χωριό? Γιατί δεν σε έφερε? Αν ο Κωστής μου σε έβλεπε σοβαρά, δεν θα έπρεπε να σε είχε συστήσει? Δεν ήθελα εγώ. Άρα, γιατί δεν ήθελες εσύ? Ορίστε, έρχεσαι στα λόγια μου. Γιατί ούτε εσύ βλέπεις τον Κωστή μου σοβαρά. Χάρηκα πολύ. Χαιρετίσματα στους δικούς σου. Εγώ έχθες το βράδυ θα πήγαινα Αθήνα. Ξέρετε γιατί έμεινα? Να με παιδέψεις. Θα πάω να βρω την Ανθούλα. Θα την ρωτήσω αν είναι αλήθεια όλα αυτά που μου λέτε. Πού θα βρεις, κόρη μου, εσύ την Ανθούλα? Στο σπίτι κολλητά στο δικό σας. Γεια σας. Α, εδώ είσαι εσύ? Όχι, φεύγω. Γεια. Α, και ο γιος μου τζάμπα πήγε Αθήνα. Μάλλον. Ξέρω εγώ, γεια. Χαμπού, τι έγινε εδώ? Γιατί είναι εδώ αυτή? Ήρθε να γνωρίσει την Ανθούλα. Εδώ? Όχι, θα πάει στο χωριό, λέει, να τη ρωτήσει αν τον καιρό που ήταν μαζί με τον Κωστή μας έβλεπε κρυφά και την Ανθούλα. Βρε άνθρωπε, η Ανθούλα του Κίκου λείπει στο Λονδίνο και σπουδάζει εδώ και 4 χρόνια. Ο Κωστής μας ποτέ δεν ήθελε την Ανθούλα. Ναι, αλλά παίζανε ωραία μαζί. Στα 5 τους. Μην το υποτιμάς. Τι έγινε τελικά με το συμπού?
Κάνεις και ψώνια για να μπεις να πεις τα παιδάκια το The London Bridge is falling down, falling down, falling down. Γιατί είναι πολύ διδακτικό τραγουδάκι για τα παιδιά. Καλέ, σε μένα μιλάς. Λοιπόν, επειδή θα αργήσω, πάω και θα λέμε μετά. Άστο, έστειλα την Ντέμπι στη θέση σου, γιατί άργησες. Γι' αυτό είσαι υποχρεωμένη να μου τα πεις όλα με κάθε λεπτομέρεια. Τι να σου πω, εγώ δεν. Ερωτεύτηκες. Ποιον? Μην μου πεις εκείνο το δικηγόρο που σου προξένευε αδερφός σου. Έλα, μωρέ, τίποτα δεν έγινε. Τίποτα. Γνώρισες το δικηγόρο, λοιπόν. Περιμένω. Θέλω λεπτομέρειες, φωτογραφίες και αντιδράσεις. Ναι. Ναι, πέρασα. Όχι, έλπισα. Εντάξει, ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Γεια. Ναι, εντάξει, οπωσδήποτε. Γεια. Τη γλύκα, τη σιρόπια. Λοιπόν. Ως ιδιοκτήτρια του φροντιστηρίου και αφεντικίνα σου, σου λέω ότι δεν πρόκειται να ξαναδείς τάξη και παιδάκια αν δεν μου τα πεις όλα με το νίκη με το σίγμα. Ευτυχώς σε βρίσκω εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Μαρία, πρέπει να σου πω. Πάρ' τη σειρά μου. Ο αδελφός σου τα έχει κάνει μαντάρα και πρέπει να του μιλήσεις. Μιλήστε πρώτα εσείς και τα λέμε σε λίγο οι δυο μας. Ξέρω, την έδειξε την κοπέλα. Σαν να την είχε άκτινα πράγμα, αλλά και εγώ τι να κάνω. Μα δεν είναι μόνο ο Χάμπος που μου γυρίζει το κεφάλι. Είναι και ο γιος μου, το Χαϊβάνι, που ακολούθησε την κοπέλα στην Αθήνα και η κοπέλα είναι εδώ. Που μια χαρά είμαστε, μέχρι που ήρθαν αυτοί και μας αναστάτωσαν τη ζωή μας. Αυτή ή αυτός? Ποιος αυτός? Μη με βλέπεις που δεν λέω τίποτα. Μια χαρά το θυμήθηκα το συμπέθερο. Ποιον θυμήθηκες? Ρε εσύ, Ιφηγένεια, όλες είχαμε καταλάβει τι τρέχει μεταξύ σας όταν αυτός ήρθε για το αγροτικό του. Όλες. Γιατί δάρθηκα, νομίζεις? Γιατί δάρθηκες? Γιατί όταν αυτός έφυγε και σε κατέληψε και εσύ έκλαιγες, αυτές σε κοροϊδεύανε. Άτσι γαϊδούρες. Και δεν είσαι θυμωμένη ούτε με το γιο σου, με την κοπέλα, ούτε με κανέναν. Με το συμπέθερο είσαι που σου έξισε τις παλιές σου τις πληγές. Ναι, έλεγες τώρα, πληγές και αηδίες μετά από τόσα χρόνια. Θα ερωτεύτηκες πολύ τότε αυτόν τον. Άντε μην πω. Εντάξει, μωρέ, δεν ήξερα. Μικρή ήμουνα, δεν ήξερα τι πάνε να πει έρωτας. Τα είχε και με την Κούλα και με τη Μάρθα και με την Αγγλία. Μωρέ, και με άλλες δυο τα είχε, αλλά δεν ξέρω με ποιες. Αλλά όχι, αγάπη μου, όχι. Εγώ δεν θα πάω για τραβήγματα και για σηκώματα από πού όπως πήγε η άλλη. Εγώ θα πάω κατευθείαν για εγκληματική πράξη. Για έγκλημα θα πάω. Και εγώ θα πάω για μάθημα γιατί δεν με παίρνει να χάσω και δεύτερη ώρα. Μπέρδεμα, μεγάλο μπέρδεμα. Δολοφονία με ευνουχισμό. Ο ευνούχος. Αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει, είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου, μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει. Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι. Δεν έπρεπε να το λένε Χάμπο. Πινόκιο έπρεπε να το λένε. Το παλιό ψεύτη. Γεια. Άδειο πήγε το αεροπλάνο στην Αθήνα σήμερα. Εμένα μου λες. Έχασα ένα ολόκληρο εισιτήριο. 200 ευρώ έκαναν φτερά. Εγώ δεν έβγαλα, με πρόλαβα Πάρις. Άσε που το ξανασκέφτηκα και είπα να μην φύγω τελικά. Ήθελες να τσεκάρεις την Ανθούλα, ε? Ναι. Να τσεκάρω την Ανθούλα. Για πες, τη βρήκες? Ναι, αμέ. Βρήκα τη μύτη του πατέρα σου, που από τα ψέματα έχει φτάσει μέχρι εδώ. Όταν θέλει κάτι αυτός ο άνθρωπος... Άμα δεν θέλει να λες. Εμένα δεν θέλει. Εμένα δεν μοιάζει καθόλου τι θέλει και τι όχι ο πατέρας μου. Μα καθόλου όμως. Κάτι έχω φαίνεται και διώχνω τις μπαμπάδες. Και ο μπαμπάς μου είχε φύγει όταν ήμουν μικρή. Και τώρα ο δικός σου κάνει αμά να φύγω. Δεν το έχω, ρε παιδί μου, βρέχαζω, άκουσε με. Σήμασε, ξέρεις τι έχει. Ότι εγώ σε θέλω σαν τρελός. Και τι θα γίνει, ρε Κωστή? Σήμερα ήταν η Ανθούλα, αύριο ποιος ξέρει τι θα σκεφτεί. Εγώ περίμενα να ξετρελαθεί μαζί μου. Τέτοιος βλάκας είμαι. Δεν έχει να κάνει με σένα. Με μένα έχει να κάνει. Δεν γουστάρει να φύγω μακριά. Ξέρεις κάτι? Τώρα κατάλαβα γιατί το έπαιζες τόσο άνετος. Μην τους πούμε ότι παντρευόμαστε. Άσε να τους κάνουμε έκπληξη. Θα τους αρέσει πάρα πολύ. Και surprise!
ήξερες. Ελενάκι μου, εμείς πρέπει να εστιάσουμε στο γάμο μας. Αυτό έχει σημασία τώρα. Ο γάμος μας που θα γίνει σε 10 μέρες. Άστο, βρε Κωστή. Άστο και δεν μου πάνε τα κλεισεδιάρικα. Η κακιά η νύφη που τον κάνει ό,τι θέλει. Γιατί βρε ψέματα είναι. Ε, πού θα βρεις άλλο να τον κάνεις ό,τι θες. Να τον έχεις σήκω, κάτσε, κάτσε. Να σου μαγειρεύει, να σου σφουγγαρίζει και κάθε μέρα να σου σφουγγαρίζει με διαφορετική σφουγγαρίστρα. Να σου φτιάχνει μαρμελάδα με πεπόνι και ούζο, μαρμελάδα μπύρα. Τι χαζό, παιδί, που είσαι. Μαρμελάδα μπύρα. Μαρμελάδα μπύρα. Τέλειο ήταν. Πάμε να σου γνωρίσω κάποιος που θέλω. Εδώ. Δεν έχω όρεξη. Δεν έχεις όρεξη. Στο λέω. Αν δεν έρθεις, δεν έχει ξανά μαρμελάδα μπύρα. Η Κλέρι, πότε βγαίνει? Πού να βγαίνει? Το Σάββανο της Κλέρις δεν είναι το έργο. Όλο και κάποια Κλέρι θα υπάρχει. Υπάρχει, αλλά δεν είναι υπαρκτή. Α. Η Κλέρι είναι η θηλυκή πλευρά που υπάρχει πάντα μέσα σε κάθε άντρα, μέχρι να γνωρίσει τον έρωτα με το αντίθετο φύλο. Και έτσι να αναγκαστεί να την καταπνίξει. Καταλαβαίνεις? Ναι, μάλιστα. Καταλαβαίνεις. Πώς και δεν είσαι με τον Άρη? Α, μου πει να μην ασχολούμαι μαζί του, μόνο στο συνέδριο. Έχει και γυναίκες γυναικολόγους εκεί? Θα έχει. Παγκόσμιο συνέδριο είναι. Γι' αυτό δεν σε ήθελε μαζί του. Θα συνεδριάζει προσωπικά με καμία και θα ανταλλάσσουν απόψεις σε ορμονικό επίπεδο. Καταλαβαίνεις. Το θέμα είναι τι λέω εγώ στην Δία, άμα με πάρει τηλέφωνο. Γιατί τι ρωτάει η Δία? Άμα με πάρει, αν. Και το ζητήσει, εγώ τι να της πω? Ότι είναι με την κόρη του, θα της πεις. Πρόλαβα και της είπα ότι έφυγε και αγνοείται η τύχη της. Αχ, καλά. Έτσι τους κρατάνε τους άντρες. Έτσι με κατασκοπίες και κατηνιές, όχι σαν και εμένα. Έλα, παιδιά! Παιδιά! Τελειώνετε! Πώς κάνετε τις χοροπηδάτες τα κατσίκια! Κοίτα, Πανάγη. Πετάτε από πάνω σας τη θηλυκή σας πλευρά! Απεγδίεστε τη θηλυκή σας πλευρά, το καταλαβαίνετε! Την πατάτε κάτω! Τελειώνετε! Την εξαφανίζετε! Εσάς πάντως σας εκτιμάει πολύ. Ω, ναι. Και τον καθηγητή του, τον Μαλάμο, έτσι λέει. Τον εκτιμάει και αυτόν πάρα πολύ. Γιατί χωρίσατε? Αν έχεις προσέξει, κάνω πρόβα. Πάντως μιλάει συνέχεια για σας. Ναι, κύριε Αντία. Ναι. Ξανά από την αρχή. Όλο. Μιλάει για μένα και με εκτιμάει και αηδίες. Είστε όλοι άχρηστοι! Άχρηστοι είστε! Όλοι! Ένας προς έναν! Έτσι! Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχεις τίποτα. Τίποτα. Το έργο μου δεν το καταλαβαίνει τίποτα. Έπρεπε να είμαι εγώ Κατίνα και Κουτσομπόλα και να καταλάβετε το έργο μου, εσείς! Τι είπες, Παναή? Σας την έφερε και την γνωρίσατε? Μα ποια? Τη χαρτωμένη του? Παναή, δεν έχω καλό σήμα. Θα μιλήσουμε ένα άλλη ώρα. Γεια σου, Παναή. Φιανούλα, έλα! Είναι χαμπό μου. Να πάρεις τηλέφωνο τον έξυπνο το γιο σου και να του πεις ότι με τούτα τα κόλπα εμένα δεν με ρίχνει. Δες δώσ' το 1800. Τι έγινε πάλι? Πήγε στο χωριό και γνώρισε, λέει, τη χαρτωμένη του στον κόσμο. Αχ, πήγανε με την Έλενα στο χωριό? Θέλεις να με αρρωστήσεις? Κάναμε εμείς τίποτε αραβώνες και δεν το θυμάμαι. Αν σου πω, δεν με τρελάνετε σε μένα. Να πάω να κάνει ό,τι θέλει. Και αν δεν θέλει το γραφείο που του αγόρασες, ποτέ του να μην πάει. Να μην θέλει το γραφείο που πούλησα τόσους τόνους σαρδέλα για να το πάρω? Πονάει. Πονάει, ξεπονάει ο καθένας με τη ζωή του. Δεν πεθάνω εγώ για χάρη σας. Ποιος μιλάει για σένα? Για μένα λέω. Θα πεθάνω. Και εσύ πρέπει να το χωνέψεις. Αυτοί οι δύο το πάνε για γάμο. Α, δεν το πήρε καθόλου καλά. Ρε πατέρα, τι μου στο κάνει? Εσύ μιλες πολλά, γιατί φταίς. Ακούω χαρτωμένη και χαρτωμένη, τον πήρε όλο το χωριό τηλέφωνο, τον συγχαρεί. Όσο το βράδυ θα είναι εντάξει. Δεν ξέρω, ελπίζω. Όχι, γιατί έχω ένα... Βέβαια μπορώ να το εκμεβάλλω, αν χρειάζεστε. Αυτά τα πράγματα μου τα έχει ξανακάνει εμένα. Τότε που έψαχνα πανεπιστήμιο για να πάμε εκεί. Να, πάρ' τον γκάτο, ξεράθη και έπεσε χάμου. Κράτο! Τόσο κακό είναι να σ' αγαπάει ο πατέρας σου. Ρε μάνα, τόσο κακό είναι να μου ρημάζει τη ζωή. Δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είτε σας αρέσει είτε όχι, εγώ και η Έλενα θα παντρευτούμε.
Α, και δεν σας το είπα, σε 10 μέρες. Μη λες τέτοια πράγματα, παρά λίγο γλιτώσαμε το έμφραγμα, είπε ο γιατρός. Λοιπόν, θα καθίσεις εδώ μέχρι να συνέλθει και δεν θα του λες για γάμους και πανηγύρια. Σε 10 μέρες. Πώς σε 10 μέρες. Με σύστηνε σε γνωστούς και φίλους και με έλεγε χαριτωμένη του. Αχ, τι γλυκό, γλυκό. Είσαι πολύ χαριτωμένη. Και μετά τον πήρανε τηλέφωνο και του είπαν ότι ο πατέρας το έπαθε έμφραγμα μόλις το άκουσε. Μα είναι κακόγουστος, αφού είσαι χαριτωμένη. Δεν το λες καλά. Χαρτωμένη. 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 Ωραίο ακούγεται. Χαρτωμένη στα κυπριακά σημαίνει αραβωνιασμένη. Αχ, το πονηρό! Αχ, το πονηρό! Συγγνώμη, δηλαδή. Το σάβανο της Κλέρης το ήξερε στα κυπριακά. Ο αραβώνας σου ξέφυγε. Δεν έτυχε. Συγγνώμη, δηλαδή, ας πούμε, αυτός πήγαινε στο χωριό και σε σύστηνε «Γεια σας, από εδώ η αραβωνιαστικιά μου». Μα είναι γλυκό, ε! Είναι πάρα πολύ γλυκό. Γι' αυτό έπαθε έμφραγμα. Αχ, μανούλα μου. Έκανα λάθος για αυτό το γάμο. Πώς θα παντρευτώ έτσι? Κάθε φορά που θα με βλέπει ο πεθερός μου θα παθαίνει έμφραγμα. Μα τι έχω! Τι έχω! Έχει και αυτή τα προβλήματά της. Να σου πω, άκουσες αυτό το «Μα τι έχω! Τι έχω!» Ωραία που το είπε. Πες το λίγο. Εγώ? Πες λίγο, «Μα τι έχω!» Ναι, θέλω να το βάλω στο φινάλε. Να το πει κάποιος, ξέρω εγώ, ο Πέτρος. Όταν δεν θα έχει καταφέρει να απεκδηθεί τις γυναικές του πλευράς. Να απαιτεί. Απ' εδώ και απ' εκεί. Έλα, σήκω πάνω, θα σου εξηγήσω. Πήγαινε. Πού είναι ο Πέτρος? Κωστή, παιδί μου, πρέπει να σου πω ότι κι εγώ ερωτεύτηκα στα νιάτα μου. Μάλιστα. Τη μαμά ή κάποια άλλη? Άλλη. Μια καπετάνισσα. Δεν πιστεύω να τα βγάζεις από το μυαλό σου, ε. Διότι καπετάνισσα αυτή, καπετάνιος εσύ, την πήγες στραβά. Να σου πω. Η Ναζλή. Ναζλή. Ναζλή τη λέγανε, ναι. Ήταν από απέναντι τουρκικά παράλια. Μια κούκλα. Μία που με αγριοκοίταξε ο πατέρας μου και ο έρωτας για την Ναζλή πέταξε μακριά. Ποιο ωραίος έρωτας. Λοιπόν, πατέρα, πρώτον, η Έλενα είναι από Αθήνα. Δεύτερον, εγώ και η Έλενα ξαναμείναμε μαζί και ξέρουμε πως μπορούμε να το κάνουμε με μεγάλη επιτυχία. Για να σου πω, παιδί μου, τι σοϊ κορίτσι συζεί με έναν άγνωστο, ε? Καλησπέρα. Να τα. Ζήτησα εγώ γυναικολογό. Καλησπέρα, κυριάρχη. Πώς είσαι, δεν σου πει. Έμαθα για το έμφραγμα του μυοκαρδίου και ήρθα. Καλωσύνη σας, αλλά ξέρετε, ο πόνος είναι εδώ ψηλά, στο στήθος, όχι. Ενίοτε συγχαίουν το έμφραγμα με τη στιθάρχη. Τι συμπτώματα είχατε? Πόνος στις οθήκες. Κύριε Άρη, ο πατέρας μου έχει χιούμορ. Να λοιπόν, που καμιά φορά έχει και χιούμορ. Για πείτε μου, είχατε καμία αίσθηση πίεση στο στήθος, πόνο στον ώμο, στο σαγόνι, εφιδρώση δυσχέρεια στην αναπνοή, ακανόνιστο χτύπο στην καρδιά, οπίστο στερνικό άλγος? Λέει δύσκολες λέξεις για να μου κάνει τον έξυπνο. Ηρεμήστε, αναλυτικό ιστορικό σας πειράζει. Ξέρετε, έξω στο κηλικείο είναι η γυναίκα μου και η αδερφή μου. Δεν πάτε εκεί να σας πούν αυτές? Σας πληροφορώ ότι τα εμφράγματα αποτελούν το μεγαλύτερο δημόσιο υγειονομικό πρόβλημα σήμερα. Στην Αμερική συμβαίνουν γύρω στα 500.000 περιστατικά το χρόνο, που ευτυχώς μόνο το 7% έχει θνησιμό. Όπως βγαίνετε από την πόρτα δεξιά, στο τέλος του διαδρόμου. Άντε. Και δεν μου λέτε, κύριε Άρη, όλο αυτό που περιγράψατε τώρα γίνεται από τη μεγάλη στεναχώρια, ε? Από μεγάλη στεναχώρια, από ανεπιθύμητους επισκέπτες. Δεν μου λες, παιδί μου, δεν έχουμε δικούς μας γιατρούς να μου πούν τι έχω? Τι θα πούν άμα με βρούνε με γυναικολόγο? Η αιτία είναι η έλλειψη σωματικής άσκησης, η κακή διατροφή και η συναισθηματική φόρτιση. Κακή διατροφή. Πείτε σε μένα τώρα, ψαρά άνθρωπο που είμαι όλη μέρα μες στα ψάρια, ότι δεν τρέφομαι και σωστά. Και τα μεγάλα ψάρια περιέχουν βαρέα μέταλλα που συμβάλλουν στα εμφράγματα και στον καρκίνο. Στον καρκίνο. Όχι, δεν θα με αποτελειώσει εμένα αυτός. Όχι. Τι έγινε καλά? Τα θρομβολυτικά προκαλούν νεύρα. Θέλει ηρεμία. Ρε Μάνολη, κάνε τίποτα κόλπα με τα μπουκάλια που ξέρεις. Τι σε πιάσε σήμερα? Κάτσε ρε, νωρίς είναι ακόμα, να μαζευτεί λίγος κόσμος. Τι νωρίς? Όλο το ρολόι σου κοιτάς απόψε. Μήπως άργησε καμία? Θα έρθει, που θα πάει. Πολλές θα έρθουν, αγόρι μου. Οκ. Τι είπαμε?
Black Russian, καμικάζι. Αν καφέ σκέτο. Ναι, αλλά είναι αλλούσιμο το παλικάρι μας. Όχι, εντάξει, ναι. Καφέ σκέτο. Λίγη βότκα να βάλω μέσα. Όχι. Όχι, οκ. Γεια. Γεια. Ένας καφέ σκέτος έρχεται. Να μην βάλω λίγη βότκα, όχι να μην βάλω βότκα μέσα. Μία καϊπυρίνια, ένα Black Russian. Όλα καλά. Δεν ξέρω, θα δείξει. Βασικά ο αδερφός μου είναι στο νοσοκομείο. Από τι? Από έρωτα. Όχι δικό του, του γιού του. Δεν εγκρίνεται η γυναίκα που θέλει να παντρευτεί. Τόσο χάλια είναι η καημένη. Τόσο χάλια είναι αυτό στα μυαλά του. Η κατάσταση σηκώνει. Σηκώνει. Love potion cocktail. Βότκα, αμαρέτο, peach snap, χυμός cranberry και χυμός πορτοκάλι. Και πάγω, 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 πάγω. Συνήθως αυτό το ποτό το φτιάχνω όταν είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Αλλά τώρα, όταν είναι κάποιος ερωτευμένος, έστω και για άλλον, πίνουμε στην υγειά του. Πιανού. Του έρωτα. Εσύ, τι πίνεις εσύ? Εγώ θα πάρω αυτό που θα μου προσφέρεις εσύ. Εγώ. Αργότερα. Αργότερα θα πάω στο νοσοκομείο να ελέγξω τη νοσοκόμα και μετά θα πάω σπίτι. Έχεις αλλάξει, με έχεις κάψει. Την προσβολή σου δεν θα τη δεχτώ. Δεν σ' αντέχω, δεν βαστώ. Ένα λεπτάκι μόνο. Τι? Να πάω λίγο στον πάνω. Να σε δω για τη ζωή. Με ένα σώμα δεν αρκεί. Σε θέλω εδώ για να υπάρχω. Σε θέλω εδώ για να μπορώ. Να έχω έναν άνθρωπο δικό μου. Αστυνομία. Κλέφτης! Κλέφτης! Ναι, και θέλω να χορέψει σπίτι μας. Γυμνός. Τις προάλλες, ρε, τις προάλλες, μπήκε ένας μέσα στο σπίτι της κυρίας Χαρούλας και της έβαλε όλο το παστίτσιο μου μόλις γέξε από μίσο. Να σε εξηγήσω! Να δείτε, μην κουνιέσαι, ε! Μην κουνιέσαι την αστυνομία! Την αστυνομία! Ναι, ναι, αστυνομία εκεί! Όχι, 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 αστυνομία! Μαμά! Μαμά!
Γυρίσατε? Μπα, δεν γυρίσαμε. Η συνείδησή σου είναι και κάνει φαντάσματα για το συμπέθερο. Μάθαμε ότι ήταν άρρωστος ο συμπέθερος, γι' αυτό ήρθαμε. Από εδώ είναι ένας γνωστός. Ο Μανώλης είναι ένας φίλος, ο οποίος ήρθε και έφυγε. Έφυγε, ναι. Μαρία, άκουσα καλά, μαμά. Τα παιδιά μου. Είχες πει κάτι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλα για να φύγουν ακόμα από το σπίτι, κατοικούμε. Πόσο χρόνων είναι? Είναι... Γιατί? Θα δώσω για δίπλωμα οδήγησης. Είναι μεγάλα παιδιά. Όχι και τόσο μεγάλα. Η Στέλλα είναι 16 και ο Γιώργος 15. Και εσύ πόσο χρόνο είσαι εσύ? Εγώ είμαι... Πόσο με κάνεις? Πριν τα γνωρίσω, σε έκανα γύρω στα 30. Αχ, τι καλός. Βάλε κάτι παραπάνω. Εσύ? Πόσο με κάνεις? 30 κάτι. 35. 26. Μεγαλοδείχνεις. Γεια σου, Μαρία. Αύριο, Θα δείξει. Θα δείξει. Καληνύχτα. Μπέρδεμα. Μεγάλο μπέρδεμα. Καλημέρα, Βουλίτσα. Καλημέρα. Θέλω να δούμε μαζί το... Αφέ! Αυτός εδώ κοιμήθηκε. Ναι. Βγήκα έξω με μια παρέα και γύρισα σπίτι με ένα φίλο. Απλό. Που αποφάσισε να εξαντληθεί. Αλήθεια, πού κοιμήθηκες το βράδυ, είπαμε? Πάλι καλά που το θυμήθηκες. Κοιμήθηκα σε ένα δωμάτιο μαζί με μια τρελή που όλο το βράδυ στεκόταν από πάνω μου και με κοίταζε. Άσε που τη τρέχαν και τα σάλια. Μια φορά να βρω έναν άντρα να μην με απατάει. Μια φορά! Για να λήξει το θέμα, είμαι αρκετά μεγαλύτερη. Είσαι 38. Με δύο παιδιά. Και μια πεθερά. Με γκουγκλάρισες. Όταν με νοιάζει, ψάχνω. Σε νοιάζει? Έτσι φαίνεται. Ναι, είδαν αντίδραση από όλους μας και είπαν να παντρευτούν με την ησυχία τους τα παιδιά. Λες να είναι αυτό? Ναι, βρε αγάπη μου, αυτό θα είναι. Λες τίποτα άλλο. Κι εγώ το ίδιο θα έκανα. Αν αγαπούσα κάποια τόσο πολύ και έρχονταν οι σπαστικοί γονείς της να μου το χαλάσουν,